χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. With the grace of our Lord Jesus Christ. Θα διαβάσουμε από το 4ο κεφάλαιο Πράξεις των Αποστόλων και εδάφιο 32. We shall be reading from the Acts of the Apostles, chapter 4 and verse 32. Σελίδα λοιπόν 964. Acts 4:32. The book of Acts, chapter 4, verse 32. Του δε πλήθους των πιστευσάντων η καρδία και η ψυχή το μία. Και ουδέ εις έλεγεν ότι είναι αυτού τι εκ των υπαρχόντων αυτού, αλλά είχον τα πάντα κοινά. Και με τα δυνάμεως μεγάλης απέδιδον οι Απόστολοι τη μαρτυρία της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού και χάρις μεγάλη το επιπάντας αυτούς. Επειδή ουδέ ή το τις μεταξύ αυτών ενδεείς, διότι όσοι ήσαν κτήτορες αγρών ή οικειών, πολλούντες έφεραν τα στιμάς των πολλουμένων και έθετον εις τους πόβας των Αποστόλων και διαμοιράζετο εις έκαστον κατά την χρίαν την οποίαν είχε. Και ο Ιωσής, ο επωνομαστής υπό των Αποστόλων Βαρνάβας, το οποίον μεθερμινευόμενον είναι Υιός Παρηγορίας, Λεβίτης, Κύπριος το γένος, έχων αγρών επόλυσε και έφεραν τα χρήματα και έθεσεν εις τους πόβας των Αποστόλων. Άνθρωπος της δε της Ανανίας το όνομα με τις γυναικός αυτού Σαπφύρης επόλυσε κτήμα και κράτησε από τις τιμής και εν γνώση και της γυναικός αυτού και φέρον μέρος τι έθεσεν εις τους πόβας των Αποστόλων. Είπε δε ο Πέτρος, Ανανία, διατί γέμισε ο Σατανάς την καρδία σου ώστε να ψευστείς εις το πνεύμα το Άγιον και να κρατήσεις από τις τιμής του αγρού ενώ έμενε δεν ήτο σου και αφού επολύθη δεν ήτο εν τη εξουσία σου. Διατί έβαλες εν την καρδία σου το πράγμα τούτο δεν εψεύθεις εις ανθρώπους αλλά εις τον Θεόν. Ενώ δε ήκουσε ο Ανανίας τους λόγους τούτους, έπεσε και εξεψύχησε και επέπεσε φόβος μέγας επί πάντας τους ακούοντας ταύτα. Σηκωθέντες δε οι νεότεροι, ετήληξαν αυτόν και εκβαλώντες έθαψαν. Μετά δε περίπου τρεις ώρας, εισήλθεν η γυνή αυτού, μη εξεύρουσα το γεγονός. Και απεκρίθη προς αυτήν ο Πέτρος, υπέμει, δια τόσον επολύσατε των αγρών. Και εκείνη είπε, ναι, δια τόσον. Και ο Πέτρος είπε προς αυτήν, διατί συνεφωνήσατε να πειράξετε το πνεύμα του Κυρίου, ιδού εις την θύραν. Οι πόβες των θαψάντων τον άντρα σου και θέλουν συνεκβάλλει και σε. Και έπεσε παρευθύσει στου πόβα αυτού και εξεψύχησεν. Οι συλθώντε δε είναι ανίσκοι, έβρον αυτήν νεκράν και εκβαλώντε έθαψαν πλησίον του ανδρό αυτή. Και επέπεσε φόβο μέγα σε φόλη την εκκλησία και επί πάντα του ακούοντα ταύτα. Πολλά δε σημεία και τέρατα εγίνοντο εν το λαό δια των χειρών των Αποστόλων και ίσων ομοθυμαδών άπαντε εν τη στοά του Σολομώντο. Εκδέτων λοιπόν ουδήσε τόλμα να προσκοληθεί ει αυτού, ο λαό όμω εμεγάλην εν αυτού. Και προσετίθεντο, μάλλον πιστεύοντες εις τον Κύριο πλήθη ανδρών και γυναικών, ώστε έφεραν έξω εις τας πλατείας τους ασθενείς και έθετον επικλινών και κραβάτων, δια να επισκιάσει καν η σκιά του Πέτρου ερχομένου την ΑΕΞ αυτών. Συνήρχετο δε και το πλήθος των πέριξ πόλεων εις Ιερουσαλήμ φέροντες ασθενείς και ενοχλουμένους υπό πνευμάτων ακαθάρτων, ήτινες εθεραπεύοντο άπαντες. Αμήν. Amen. And the word of God says, now the multitude of those who believed were of one heart, and one soul. Neither did anyone say that any of the things he possessed was his own, but they all had all things in common. And with great power the apostles gave witness to the resurrection of the Lord Jesus, and a great grace was upon them all. Nor was there any more among them who lacked, for all who were possessed of lands or houses sold them, and brought the proceeds of the things that were sold, and laid them at the apostles' feet, and they distributed to each as anyone had need. And Joseph, who was also named Barnabas by the apostles, which is translated son of encouragement, a Levite of the country of Cyprus, having land, sold it and brought the money and laid it at the apostles' feet. But a certain man named Ananias, with Sapphira, his wife, sold a possession, and he kept back part of the proceeds, his wife also being aware of it, and brought a certain part and laid it at the apostles' feet. But Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and keep back part of the price of the land for yourself? While it remained, was it not your own? And after it was sold, was it not in your own control? Why have you conceived this thing in your heart? You have not lied to men, but to God. Then Ananias, hearing these words, fell down and breathed his last. A great fear came upon all those who heard these things. And the young men arose and wrapped him up, carried him out, and buried him. Now it was about 3 hours later when his wife came in, not knowing what had happened. And Peter answered her, tell me, whether you sold the land for so much? She said, yes, for so much. Then Peter said to her, how is it that you have agreed together to test the Spirit of the Lord? Look, the feet of those who have buried your husband are at the door, and they will carry you out.
Then immediately she fell down at his feet and breathed her last. And the young men came in and found her dead, and carrying her out, buried her by her husband. So great fear came upon all the church and upon all who heard these things. And through the hands of the apostles, many signs and wonders were done among the people. And they were all in one accord in Solomon's porch. Yet none of the rest dared join them, but the people esteemed them highly. And believers were increasingly added to the Lord, multitude of both men and women. So they brought the sick out into the streets and laid them on the beds and couches, that at least the shadow of Peter passing might fall on some of them. Also, multitude gathered from the surrounding cities of Jerusalem, bringing sick people to, and those who were tormented by unclean spirits, and they were all healed. Amen. Δόξα στον Κύριο, αδελφοί. Glory to God. Τη μεγάλη διαφορά στην Εκκλησία, αδελφοί, the big difference in the church, my brethren, την έκανε το Πνεύμα το Άγιο. The Holy Spirit made. Μέχρι την ημέρα που έπεσε το Πνεύμα το Άγιο, η Εκκλησία δεν είχε συσταθεί. Until the day the Holy Spirit fell upon the church was not introduced. Παρόλο που ο Κύριος είχε πει στον Πέτρο ότι εσύ είσαι πέτρα και επί ταύτισης της πέτρας εγώ θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου, even though the Lord has said to Peter, you are a rock and upon this rock I will build my church, δεν υπήρχε ακόμα το Πνεύμα το Άγιο για να γίνει η Εκκλησία. The Holy Spirit was not there, so a church could be created. Αλλά ξεκίνησαν οι άνθρωποι να ονομάζονται χριστιανοί. But people started being called Christians. Και ξεκίνησε η ίδρυση της Αποστολικής Εκκλησίας. And the beginning of the First Apostolic Church. Ξεκίνησε όταν έπεσε το Πνεύμα το Άγιο. Started when the Holy Spirit fell. Όταν άρχισαν οι άνθρωποι να γλωσσολαλούν. When people started speaking in tongues. Όταν άρχισαν οι άνθρωποι να προφητεύουν. When people started to prophesy. Όταν άρχισαν οι άνθρωποι να θεραπεύουν στο όνομα του Ιησού Χριστού. When people started healing in the name of Jesus Christ. Όταν άρχισαν οι άνθρωποι να διακρίνουν τα πνεύματα δια του Πνεύματος του Αγίου. When people started to discern the spirits by the Holy Spirit. Όταν οι άνθρωποι άρχισαν να κηρύττουν λόγους σοφίας και λόγους γνώσεως δια του Πνεύματος του Αγίου. When people started preaching a spirit of knowledge and spirit of wisdom by the Holy Spirit. Και όταν έπεσε αυτή η πίστη του Πνεύματος του Αγίου στους πιστούς. And when this faith fell upon the Holy Spirit fell upon the faithful believers. Το αποτέλεσμα είναι οι άνθρωποι να έχουν κοινή πίστη. The result was for everyone to believe in one accord. Το αποτέλεσμα ήταν οι άνθρωποι να ενωθούν σε ένα σώμα. The result was that everyone to be united in one body. Και ενώ ποτέ κανείς δεν μπόρεσε να ενώσει τους ανθρώπους στον ίδιο αγώνα. And even though no one till then could join people into one race, one fight. Όχι μόνο δεν τους ένωσε ο Κύριος στον ίδιο αγώνα. Not only did the Lord not join them in the same race. Αλλά τους ένωσε και στην ίδια περιουσία. But he also joined them in having the same possessions. Και κανείς δεν έλεγε ότι κάτι ήταν δικό του. And no one said that this belongs to me. Αλλά όλοι λέγανε όλα είναι δικά μας. But they all said that everything belongs to us. Και δεν ήταν μόνο λόγια. And it wasn't just words. Πουλάγανε τις περιουσίες τους και φέρνανε τα χρήματα στα πόδια των Αποστόλων. They sold what they owned and laid them at the feet of the apostles. Ποιος μπορεί να το κάνει αυτό σήμερα? Who could do that today? Και όχι μόνο ένας. Not only one person or family. Όλοι. But everybody. Πλούσιοι και φτωχοί είχαν τα πάντα κοινά. Rich or poor had everything in common. Να σας πω κάτι, αδερφοί. Let me tell you something, brethren. Δεν υπήρχε ούτε πλούσιος. There was no rich man. Δεν υπήρχε ούτε φτωχός. And there was no poor man. Υπήρχε απόλυτη ισότητα και ισορροπία. There was complete equality and balance. Γιατί? Why? Γιατί το Πνεύμα του Θεού έκανε τις ψυχές μία. Because the Spirit of God made all the souls as one. Γιατί το Πνεύμα του Θεού έκανε όλες τις καρδιές μία. Because the Spirit of God made all the hearts as one. Γιατί το Πνεύμα του Θεού έκανε όλες τις φωνές μία. Because the Spirit of God made all the voices as one. Και το αποτέλεσμα είναι να προσεύχεται η Εκκλησία. And the result is for the church to pray. Για τους αδελφούς που ήταν έξω και κήρυταν το λόγο. For the brothers that were outside and preaching the word of God. Και μέσα στο χώρο της Εκκλησίας γινόταν σεισμός από το Πνεύμα το Άγιο. And inside the church there was an earthquake through the Holy Spirit. Ποιος μπορεί να το κάνει αυτό? Who could do this? Με ποια δύναμη κάποιος μπορεί να το κάνει αυτό? What power can someone do this? Αλλά βλέπετε, αγαπητοί αδελφοί, but you see, my beloved brethren, το έργο του Χριστού δια Πνεύματος Αγίου. The work of Christ through the Holy Spirit. Το Πνεύμα το Άγιο ενδυναμώνει τις καρδιές. The Holy Spirit strengthens the hearts. Το Πνεύμα το Άγιο ενδυναμώνει την πίστη. The Holy Spirit strengthens faith. Το Πνεύμα το Άγιο ενδυναμώνει τις φωνές. The Holy Spirit strengthens voices. Και το αποτέλεσμα είναι να γίνεται σεισμός. And the result is a spiritual earthquake.
Ο άνθρωπος μέσα σε αυτή την ευλογημένη κοινωνία που διαφέρει, a person in this beautiful blessed fellowship which is different, είναι ο άνθρωπος που έχει την αμαρτία μέσα στην καρδιά του. Is a person who stands out of it is a person who has sin in his heart. Και ενώ όλοι πουλάγανε τις περιουσίες τους και πηγαίνανε τα χρήματα στα πόδια των αποστόλων. And even though everyone was selling their properties and their possessions and laying them at the feet of the apostles. Και ενώ ο Βαρνάβας έχει δώσει τον αγρό που του έχει μείνει και έχει φέρει τα χρήματα στα πόδια των αποστόλων. And even though Barnabas sold his field and laid the money at the feet of the apostles. Ένα ζευγάρι. A couple. Ο Ανανίας και η Σαπφύρα. Ananias and Sapphira. Που όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά η φιλαργυρία είναι η ρίζα πάντων των κακών. As we know that greed is a root of bitterness and loving money is a root of all evil. Έκαναν ένα καλό έργο. They did a good work. Θα έλεγε κάποιος σήμερα. Some might say today. Αλλά με κακό σκοπό. But with an evil purpose. Γιατί? Why? Γιατί το πνεύμα του Θεού δεν ήταν τόσο ισχυρό μέσα στην καρδιά τους. Because the Holy Spirit wasn't powerful in their hearts. Και ενώ γινόντουσαν όλες αυτές οι ευλογίες και τα θαύματα, and even though there were blessings and miracles all around them, η φιλαργυρία ήταν μέσα στην καρδιά του Ανανία και της Σαπφύρας. The love of money was in the heart of Ananias and Sapphira. Και θυμηθείτε, αδελφοί, and just remember, my brethren, ανάμεσα στους 12, among the 12, υπήρχε και ένας, and there was one, που το έργο του Χριστού δεν είχε κάνει τόσο μεγάλη εργασία στην καρδιά του. Which the work of Christ had no impact in his heart. Γιατί διαφορετικά λόγια άκουγε ο Ιούδας. Why was Judas listening to different words? Ό,τι άκουγε ο Πέτρος άκουγε και ο Ιούδας. Whatever Peter heard, Judas heard also. Ό,τι άκουγε ο Ιωάννης άκουγε και ο Ιούδας. Whatever John heard, Judas heard also. Τα θαύματα που είδε ο Ιάκωβος τα βλέπει και ο Ιούδας. The miracles that James witnessed, Judas witnessed as well. Τη δύναμη που είχε ο Χριστός δια Πνεύματος Αγίου που την έβλεπαν όλοι, την έβλεπε και ο Ιούδας. The power that Jesus Christ had, which everyone could see, Judas could see also. Θα λέγε κάποιος, όλοι είναι ίδιοι. Some might say they're all the same. Όλοι έχουν την ίδια κλίση. They've got the same invitation. Αλλά όμως, δεν αφήναν όλοι τις καρδιές τους να μπει ο Λόγος του Θεού και να κάνει έργο. But not all of them allowed their hearts for the Word of God to enter and for God to work in their lives. Και σήμερα, αδελφοί, ανάμεσά μας, and today among us, όλοι έχουμε τη δυνατότητα να πληρωθούμε με Πνεύμα Άγιο. We have the ability to be filled with the Holy Spirit. Όλοι έχουμε τη δυνατότητα να γίνουμε ένα. We have all the ability to become one. Μπορούμε όμως να γίνουμε όλοι ένα. But can we all become one? Μήπως βλέπουμε κάτι σήμερα το οποίο εμποδίζει το Πνεύμα του Θεού να εργαστεί μέσα στις καρδιές μας? Do we see something in our lives that we resist or don't allow the Holy Spirit to work in our hearts? Τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος και τώρα είναι η μέρα σωτηρίας. Now is the welcome day and today is the day of salvation, the Word of God says. Και ξέρετε, ο πρώτος εχθρός μας, you know, our first enemy, είναι ο ίδιος μας ο εαυτός. Is our own selves. Ο εαυτός μας εμποδίζει να πάμε μπροστά. Ourselves hinder us from going forward. Ο εαυτός μας σταματάει από το να γεμίσουμε με την παρουσία του Θεού. Ourselves stop us from being filled with the presence of God. Και τον Ανανία και τη Σαπφύρα, ο εαυτός τους δεν τους άφησε να κάνουν πλήρες το έργο του Θεού. And Ananias and Sapphira, it was themselves that would not allow the Holy Spirit to be fulfilled in their lives. Τους είπε ποτέ κανένας, αν πουλήσετε τον αγρό σας, όλα θα τα φέρετε στα πόδια των Αποστόλων. Did anyone command them that if you sell something, you have to give everything to the feet of the apostles? Κανείς. No one. Μπορούσαν να φέρουν όσα ήθελαν. They could have brought whatever they wanted. Όσα ήθελαν θα τα φέρναν στα πόδια των Αποστόλων και θα ήταν μια ευλογία. Whatever they wanted, they could have laid at the feet of the apostles and it would have been a blessing in their lives. Είμαστε, αδέλφια μου, στην απόλυτη ελευθερία του Πνεύματος του Αγίου. My brethren, we are in complete liberty of the Holy Spirit. Είσαι ελεύθερος να προσφέρεις ό,τι θες. You are free to offer and sacrifice whatever you want. Είσαι ελεύθερος να έρθεις στην Εκκλησία του Χριστού όποτε θέλεις. You are free to come to the Church of Christ whenever you want to. Κανείς δεν σε αναγκάζει να κάνεις κάτι με το ζόρι. No one will make you do something by force. Αλλά αντιθέτως, μάλιστα. But on the contrary. Λέει, σπήρε σε μένα, λέει ο Θεός. The Word of God says, sow in me. Η διαφορά είναι. The difference is. Ότι ο σπήρων με αυθονία. That he who sows in abundance θα θερήσει και με αυθονία. Will reap in abundance. Αυτός που σπέρνει με φιδωλία, he who sows stingingly, με φιδωλία θα θερήσει. Will reap stingingly, scarcely. Τα πάντα όμως είναι μια σπορά. But everything is one, it's to sow. Γι' αυτό, αδελφοί αγαπητοί, that's why, my brethren, πρέπει σήμερα το πρωί να καταλάβουμε ότι ζούμε στην ελευθερία του Αγίου Πνεύματος. Today we must understand that we're living in the freedom of the Holy Spirit.
Ο λόγος του Θεού μας λέει τον ηλαρόν δότη αγαπά ο Θεός. The word of God tells us that God loves a cheerful giver. Αυτόν που δίνει με χαρά στον Κύριο. He who gives with joy to the Lord. Γι' αυτό και κανείς δεν μας αναγκάζει να δώσουμε παραπάνω από ό,τι μπορούμε να δώσουμε. That's why no one makes us give more than we want to give. Αλλά αυτό που έρχεται ο Κύριος και βάζει στην καρδιά σου να δώσεις, αδερφέ, κάντο με ειλικρίνεια. But when God comes and places in your heart for you to give, do it with authenticity. Ο Ανανίας και η Σαφίρα τους έβαλε ο Κύριος στην καρδιά να δώσουν. God placed in Ananias and Sapphira's heart to give. Αλλά ξαφνικά η καρδιά τους άλλαξε. But all of a sudden their hearts changed. Γιατί ενώ ο Κύριος βάζει τον καλό σπόρο, because even though the Lord plants the good seed, η φιλαργυρία έρχεται σαν ζυζάνιο, the love of money comes like a weed, και χαλάει το έργο του Πνεύματος του Αγίου, and strangles the work of the Holy Spirit. Και όταν είδανε τα χρήματα να μπαίνουν στην τσέπη τους από την πώληση του αγρού, and when they saw the money coming into their pockets from selling their field, είπανε θα δώσουμε ένα ποσό, they said we'll only give one portion to the church, και θα πούμε ότι για τόσο πουλήσαμε τον αγρό, and we'll lie and say that's how much we sold the field for, και θα πάρουμε τη δόξα, and we'll receive the glory, ότι όλα τα χρήματα που πήραμε από την πώληση τα δώσαμε στην εκκλησία, and the praise that all the money we got from selling the property we gave to the church. Όμως αγαπητοί αδελφοί, but my beloved brethren, ήταν τόσο αυτό που κατάλαβα σήμερα σοβαρό. It is so serious what I understood today. Ακούστε τι του είπε, τι του είπε ο Απόστολος Πέτρος του Ανανία. Listen to what Apostle Peter said to Ananias. Γιατί αποφάσισες να ψευστείς στο Πνεύμα το Άγιο. Why have you decided to lie to the Holy Spirit? Μα είναι πρόσωπο το Πνεύμα το Άγιο. But is the Holy Spirit a personality? Αμήν. Amen. Είναι το πρόσωπο του Θεού. It's the face of God. Είναι το Πνεύμα του Θεού. It's the Spirit of God. Και το Πνεύμα του Θεού είναι ευαίσθητο, αδερφοί. And the Spirit of God is sensitive. Γνωρίζει τα πάντα. The Holy Spirit knows everything. Και απεχθάνεται, συχαίνεται το ψέμα. And is disgusted by lies. Συχαίνεται την υποκρισία. Hates hypocrisy. Θέλει ευθείες καρδιές. Wants a straight and upright heart. Και στάθηκε ο Πέτρος, αδερφοί, με αυτή την εξουσία. And Peter stood with this authority. Γιατί εγέμισε ο Σατανάς την καρδία σου να ψευστείς το Πνεύμα το Άγιο. Why did Satan fill your heart so you would lie to the Holy Spirit? Το κίνητρό σου ήταν καλό να προσφέρεις στην εκκλησία. Your motive was good to offer to the church. Αλλά ο Σατανάς εγέμισε την καρδιά σου. But Satan has now filled your heart. Γιατί άφησες περιθώριο στο Σατανά να γεμίσει την καρδιά σου με ψέμα. Why did you allow Satan to fill your heart with lies? Μα πώς είναι δυνατόν ένα μια ψυχή που μέσα της κατοικεί το Πνεύμα του Θεού? How is it possible for a person who has the Holy Spirit dwelling within them, να αφήσει κενό και να έρθει ο Σατανάς και να πάρει τη θέση, to leave a place where Satan can enter and take hold? Αδελφοί αγαπητοί, my brethren, η ψυχή μας είναι πάντοτε εν κινδύνο. Our souls are always in danger. Πρόσεχε γιατί δίνεις. Be careful, why are you giving? Πρόσεξε ποια είναι τα κίνητρά σου. Be careful and realize what are your motives. Σήμερα, αδελφοί αγαπητοί, το μήνυμα του Κυρίου είναι ένα. Today, my brethren, the message of God is one. Άσε τη φωτιά του Πνεύματος του Αγίου να κυριεύσει την καρδιά σου. Allow the fire of the Holy Spirit to reign over your heart. Γιατί το Πνεύμα του Αγίου είναι φωτιά. Because the Holy Spirit is fire. Είναι φωτιά που κατακαίει το σαπρό. It is fire that burns everything that is ugly. Είναι φωτιά που ενώνει τις καρδιές. It is fire that unites the hearts. Είναι φωτιά που ενώνει τις ψυχές. It is fire that unites the souls. Είναι φωτιά που ενώνει τις φωνές. It is a fire that unites the voices. Και είναι φωτιά που είναι και πυρ καταναλύσκων και διώχνει το σαπρό. And it is fire which is that comes down from heaven and judges and casts away anything that's rotten. Και υπάρχει κίνδυνος η φωτιά αυτή να κατακαύσει και ανθρώπους που είναι γεμάτοι με τη φιλαργυρία. And there is danger that this fire will burn people that are full of greed and loving of money. Ο Ανανίας ζούσε σε μια εκκλησία γεμάτη αγιασμού και καθαρότητα. Ananias lived in a church which was full of holiness and purity. Και όμως εψεύστη εις το Πνεύμα το Άγιο. And yet he lied to the Holy Spirit. Γιατί τώρα, αδελφοί αγαπητοί, η εκκλησία διοικείται υπό του Πνεύματος του Αγίου. Because now the Holy Spirit is governed by the Holy Spirit. Ο αρχηγός είναι ο Ιησούς. The leader is Jesus.
Και ο διοικητής είναι το Πνεύμα το Άγιο. And the governor is the Holy Spirit. Η κεφαλή είναι ο Χριστός. The head is Christ. Και ο οδηγός είναι το Πνεύμα το Άγιο. And the guide is the Holy Spirit. Και βλέπετε, αγαπητοί αδελφοί, and you see, my beloved brethren, ότι η διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου βλέπει τα πάντα. The governance of the Holy Spirit sees everything. Ξέρει πάρα πολύ καλά τι φιλοξενώ σήμερα μέσα στην καρδιά μου. The Holy Spirit knows very well what I've got nested in my heart. Ξέρει το Πνεύμα το Άγιο γιατί είμαι σήμερα εδώ. The Holy Spirit knows why I am here today. Ξέρει το Πνεύμα το Άγιο γιατί ήρθα σήμερα εδώ. The Holy Spirit knows why I came to church. Ξέρει το Πνεύμα το Άγιο πώς κοιτάζω τους αδερφούς μου. The Holy Spirit knows how I look at my brothers and sisters. Γνωρίζει τα μάτια μου. The Holy Spirit knows my eyes. Γνωρίζει τα αυτιά μου. Knows my ears. Γνωρίζει το στόμα μου. Knows my mouth. Γνωρίζει τι πρόκειται να κάνω στο μέλλον. Knows what I'm about to do in the future. Έδωσε την ευκαιρία στη Σαπφύρα. He gave the chance to Sapphira. Ενώ έχει πεθάνει ο Ανανίας. Even though Ananias had died. Της δίνει την ευκαιρία και τη ρωτάει ο Πέτρος πάλι. God gives her a chance and Peter asks her again. Για τόσο πουλήσατε τον αγρό Σαπφύρα. Did you sell the land for so much, Sapphira? Ναι, δια τόσο. Yes, for that much, she answered back. Βλέπετε, αδελφοί, ο Κύριος δίνει ευκαιρίες μετάνοιας. You see, my brethren, God gives a chance for us to repent. Αλλά όταν ο Σατανάς έχει γεμίσει την καρδιά του ανθρώπου που είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου στο παρελθόν, but when Satan has filled a heart of a person, 7 πνεύματα χειρότερα των προηγούμενων έρχονται και κατοικούν. Who once had the Holy Spirit, 7 more demons come and dwell in its place. Και τα έσκατα του ανθρώπου είναι χειρότερα των πρώτων. And the present things are worse than the past. Και η Σαπφύρα πέφτει και αυτή νεκρή. And Sapphira falls down dead. Μα πώς είναι δυνατόν να πεθαίνουν άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού? But how is it possible for people to die in the Church of Christ? Αλλά η ερώτηση είναι διαφορετική, αδελφοί. But the question should be different. Πώς είναι δυνατόν να γεμίζει ο Σατανάς καρδιές ανθρώπων μέσα στην Εκκλησία του Χριστού? How is it possible for Satan to fill the hearts of men when they're in the Church of Christ? Η ψυχή μας είναι πάντοτε εν κινδύνο. Our souls are always in danger. Πουθενά δεν λέει η ψυχή μας είναι πάντοτε ακίνδυνη και χωρίς προβλήματα. It's nowhere written that our souls are always without danger, without problems. Ναι, είμαι ασφαλής στην παρουσία του Θεού. Yes, I am safe in the presence of God. Αλλά όχι να είμαι στην παρουσία του Θεού, αλλά έξω από την παρουσία του Θεού. But I can't be in the presence of God one day and out of the presence of God the next day. Και βεβαίως γίνεται αυτό, αδελφοί. And of course that happens. Γιατί τώρα εδώ είναι η παρουσία του Θεού. Because now we've got the presence of God. Εδώ ανάμεσά μας τώρα περπατεί ο Ιησούς. Here among us, Jesus Christ is walking. Και εδώ το Πνεύμα το Άγιο μας διοικεί. And here the Holy Spirit is governing us. Το θέμα είναι όμως ότι η καρδιά μου, but the matter is my heart, ούτε βλέπει τον Χριστό να περπατάει ανάμεσά μας, does not see Christ walking among us, ούτε η καρδιά μου νιώθει το Πνεύμα το Άγιο να με διοικεί. Nor does my heart feel that the Holy Spirit is governing me. Αυτό γιατί συμβαίνει? Why does this happen? Γιατί δεν είμαι ενωμένος με τον Χριστό και με το λαό του Θεού. Because I'm not united with Christ and I'm not united with the people of God. Το μεγαλύτερο ψέμα και απάτη στον άνθρωπο, the biggest lie and deception in man, είναι να λέει ότι είμαι ενωμένος με τον Θεό, is for them, for him to say, I'm united with God, αλλά δεν είμαι ενωμένος με την Εκκλησία του. But I'm not united with his church. Απάτη. That's deception. Πώς είναι δυνατόν να αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις? How is it possible for you to love God which you cannot see? Και να μην αγαπάς τον αδερφό σου που τον βλέπεις? And don't love your brother or sister who you do see. Και πολλοί άνθρωποι λένε, εγώ αγαπώ τον Κύριο. And people say, I love the Lord. Αλλά δεν αγαπώ τους αδερφούς. But I don't love my brother or sister. Γιατί μου έκανε εκείνο και εκείνο και εκείνο. Because they did this and that to me. Αδελφοί, αυτό είναι απάτη. My brethren, that's deception. Σήμερα, αδελφοί μου, μου έχει βάλει ο Κύριος πολύ μεγάλο ζήλο έντονο στην καρδιά μου. Today, my brethren, God has put zeal in my heart. Να ζητήσουμε τη φωτιά του Πνεύματος του Αγίου. For us to seek the fire of the Holy Spirit. Όλοι. All of us. Και εγώ. And myself included. Και εσύ, και εσύ, και εσύ. And you, and you, and you. Προσωπικά στη ζωή σου. Personally in your life. Ζήτα τη φωτιά του Πνεύματος του Αγίου. Seek the fire of the Holy Spirit. Είναι δεδομένη για όλους μας. It is given to us all. Είναι δεδομένη για σένα και για σένα και για σένα. It is given to you all.
για να ζητήσουμε αυτή τη φωτιά να έρθει να κατακάψει κάθε τι που δεν είναι από τον Κύριο. So we ask this fire to come and burn what isn't from the Lord. Δεν θέλουμε κανέναν Ανανία και καμία Σαφύρα να είναι ανάμεσά μας. We don't want any Ananias or any Sapphira to be among us. Και ακόμα περισσότερο. Even more so. Δεν θέλω να είμαι ούτε Ανανίας. I don't want to be Ananias. Ούτε Σαφύρα. Nor do I want. Γιατί ο Ανανίας και η Σαφύρα δεν το είχαν καταλάβει τι ήτανε. Because they had not understood what they were. Μέχρι την ώρα που πέσανε. Νεκροί. Until they fell down dead. Τότε είναι αργά, αδερφοί. Then it's too late. Τώρα θέλουμε τη φωτιά αυτή να έρθει να κατακαύσει τις καρδιές μας. Now we want the Holy Spirit to come and burn our hearts. Θέλω στη ζωή μου, στην εκκλησιαστική μου, την οικογενειακή και την ατομική. We want this fire in our family, our church life, and my individual life, my family life. Να έρχεται αυτός ο σεισμός του Πνεύματος του Αγίου. To come this for the earthquake for the Holy Spirit to come. Να σύεται ο τόπος που βρίσκομαι. For where I'm at, for the ground underneath my feet to shake. Όχι γιατί είμαι ο καλύτερος. Not because I'm the best. Αλλά γιατί η φωτιά του Πνεύματος του Αγίου έχει πέσει μέσα στην καρδιά μου και με καίει. But because the Holy Spirit has fallen into my heart and it's burning me. Αδέλφια μου. My brethren. Είναι ανάγκη. It is necessary. Να ζητήσουμε φωτιά Πνεύματος Αγίου. For us to seek the fire of the Holy Spirit. Θυσίασε από τη ζωή σου και από το χρόνο σου για τη φωτιά αυτή. Sacrifice time in your life to receive that fire. Ψάξε να βρεις το χρόνο. Try and find some time in your busy life. Δημιούργησε χρόνο. Create time in your life. Μην πεις δεν έχω. Don't say I haven't got any time for the Holy Spirit. Πες Κύριε θέλω να έχω χρόνο. Say Lord I want this time in my life. Έχω χρόνο για τόσα άλλα πράγματα αλλά όχι για σένα. I've got so much time for so many other things but not for you. Δημιούργησε χρόνο. Create time. Είναι αργά να περιμένεις το αύριο. It is too late to wait for tomorrow. Τώρα, τώρα θέλω Κύριε τη φωτιά σου. Now, 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 Lord, I want your fire. Ζήτα φωτιά Πνεύματος Αγίου. Seek the fire of the Holy Spirit. Ο Πέτρος το έκανε. Peter did it. Ο Βαρνάβας το έκανε. Barnabas did it. Ο Παύλος το έκανε. Paul did it. Τα αποτελέσματα. The results. Τα βλέπουμε τόσο ευλογημένα μέσα στο Λόγο του Θεού. We see them written in the Word of God. Η Εκκλησία του Χριστού το έκανε. The Church of Christ did it. Τα αποτελέσματα. The results. Τα βλέπουμε. We see them. Πολλά σημεία και τέρατα εγίνονται εν το λαό δια των χειρών των Αποστόλων, εδάφιο 12. Many signs and wonders were done by the hands of the apostles, verse 12. Το αποτέλεσμα, αγαπητοί αδελφοί, πολλές φορές, the result, my beloved brother, many times, που βλέπουμε σε αυτό το εδάφιο, when we look into this verse, ξέρετε ποιο είναι? You know what it is? Τα σημεία και τα τέρατα που γίνανταν από τα χέρια των Αποστόλων. The signs that were done with the hands of the apostles. Το μεγάλο σημείο όμως δεν είναι αυτό. But the great sign isn't what the apostles did. Το μεγάλο σημείο είναι το επόμενο. The huge sign is the one further down. Ήσαν ομοθυμαδών άπαντες εν τη στοά του Σολομώντος. They were all in one accord in Solomon's porch. Πολλές φορές σκεφτόμαστε ότι τα θαύματα των Αποστόλων ήταν τα σημεία και τα τεράστια. Many times we think that the miracles of the apostles were the signs and wonders that they did. Που είναι πολύ σημαντικό. Which they are very important. Αλλά το πιο σημαντικό ήταν ότι όλη η εκκλησία ήταν μαζί. But the most significant thing was that all the church was with one accord. Το ότι ήταν μαζί η εκκλησία, αδελφοί. That the church was with one accord. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι. You know how important that is. Έδινε δύναμη στους αποστόλους να είναι έξω και να κάνουν σημεία και τέρατα. It gave power and strength to the apostles to be outside and perform the signs and wonders. Να ξέρετε, αγαπητοί αδελφοί, ότι σε ένα πόλεμο. You should know, my beloved brother, in a war. Το θυμάμαι όταν ήμουν στο ναυτικό που μας το λέγανε οι ανώτατοι αξιωματικοί. I remember when I was in the navy. Ότι το πρώτο πράγμα που χτυπάει ο εχθρός the first thing that the enemy targets ήταν τα πλοία υποστήριξης. Was the ships that were in support. Τα πλοία που έφερναν καύσιμα. The ships that brought fuel. Τα πλοία που έφερναν τρόφιμα. The ships that brought food. Και τα πλοία που έφερναν νοσοκομιακή περίθαλψη. And the ships that brought medical supplies. Εάν η υποστήριξη δεν υπάρχει, if the support didn't exist, η επίθεση δεν θα κρατήσει για πολύ. The attack wouldn't last long. Θα πέσει. They will fall. Το ότι ήταν η εκκλησία ομοθυμαδών that the church was with one accord, έδινε φωτιά στους αποστόλους να εργάζονται το έργο του Κυρίου. It gave fire to the apostles to work. Βεβαίως ήταν η αποστολή τους αυτή. Of course that was their mission. Αλλά βλέπετε πόσες φορές ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του but we see how many times
in his letters, Apostle Paul, ζητάει από την Εκκλησία να προσεύχεται, asks for the church to pray for him, να ανοίξει σε αυτόν ο Κύριος θύρα λόγου. To open a door so he can preach to him. Δεν θα μπορούσε ο Παύλος να προσευχηθεί μόνος του. Couldn't Paul pray by himself for this? Δεν το έκανε. Didn't he do this? Φυσικά και το έκανε. Of course he did. Αλλά θέλει και στήριξη από την Εκκλησία. But he also wants support from the church. Οι εργάτες της Εκκλησίας χρειάζονται στήριξη από την Εκκλησία. The workers of God need support from the church. Χρειάζονται στήριξη στις προσευχές. They need support with prayer. Χρειάζονται στήριξη στο να έχουν χαρά και ευλογία να βγαίνουν έξω να κηρύττουν το λόγο του Θεού. Και όπως λέει ο λόγος του Θεού στην προς Εβραίους επιστολή, να υποτάσσεστε στους προεστώτες σας, submit to those who rule over you, γιατί αυτοί αγωνιούν για τις ψυχές σας. Because they strive for your souls. Και βλέπετε, αδελφοί αγαπητοί, τα αποτελέσματα. And you see, my beloved brethren, the results. Κανείς δεν τολμούσε να προσκοληθεί στην Εκκλησία, στους Αποστόλους. No one dared join them. Κανείς δεν τολμούσε για να τους αγγίξει. No one dared touch them. Γιατί? Why? Η Εκκλησία του Χριστού καίει, αδερφοί. Because the Church of Christ was on fire. Δεν μπορεί κανείς να απλώσει το χέρι του στη φωτιά. No one can touch the fire. Ο λαός τους εμεγάλυνε. The people exalted them, highly esteemed them. Ποιος το έκανε αυτό? Who did this? Οι Απόστολοι. The apostles. Ψαράδες ήταν. They were just fishermen in the past. Το μόνο πράγμα που είχαν για να προστατευτούν ήταν δίχτυα. The only thing they had to protect themselves with were the nets. Ούτε όπλα, ούτε χειροδύναμη ήταν, ούτε πολεμικές τέχνες ξέρανε. They didn't have weapons, they weren't strong in martial arts. Αλλά το Πνεύμα του Θεού στέλνει τη φωτιά του. But the Holy Spirit sends their fire. Και στο εδάφιο 14 λέει, in verse 14 it says, και προσετίθεντο μάλλον πιστεύοντες εις τον Κύριο πλήθη ανδρών και γυναικών. And believers were increasingly added to the Lord, multitude of both men and women. Πλήθη. Multitude. Ποιος μπορεί να φέρει πλήθη? Who can bring multitudes? Ενώ ο εχθρός δεν τολμά να αγγίξει την Εκκλησία. Even though the enemy cannot touch the church, ο Χριστός πρόσθεται πλήθη. Christ added multitudes. Άνδρες και γυναίκες. Both men and women. Τι τους προσκαλούσε μέσα? What invited them in? Τα όργανα και οι μουσικές. Music and the beautiful instruments. Η ωραία ατμόσφαιρα μέσα στην Εκκλησία. The nice atmosphere in the church. Τα ωραία χρώματα. The nice colors and decoration. Τα ωραία φωτάκια. The nice lights and shows. Η πολυτέλεια. Luxury. Η φωτιά του Πνεύματος του Αγίου. Ζήτα, αδελφέ μου και αδελφοί μου, τη φωτιά του Πνεύματος του Αγίου. Seek, my brethren, the fire of the Holy Spirit. Βεβαίως και θα ψάλουμε στον Κύριο. Of course we're going to sing to the Lord. Και ο Χριστός με τους μαθητές όταν τελείωσε ο μυστικός δείπνος ψάλανε στον Κύριο. In Christ, after the Last Supper, they sung to the Lord. Και είναι απαραίτητο να δοξάζουμε. And it's necessary for us to praise the Lord. Γιατί και έτσι έρχεται η δύναμη του Πνεύματος. Because then that's how the power of the Spirit comes. Με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς. With song and spiritual hymns. Αλλά θέλουμε, αγαπητοί αδελφοί, brethren, η φωτιά του Πνεύματος του Αγίου να φτιάχνει το περιβάλλον της Εκκλησίας. We want the Holy Spirit to create the environment of the church. Να είναι πνευματικό. To be spiritual. Να είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου οι ψυχές. For the souls to be full of the Holy Spirit. Να καίνε τα λόγια που βγαίνουν από τα στόματα των εργατών. For the words to burn that come out of the mouths of the workers. Να φέρουν φωτιά Πνεύματος Αγίου οι προσευχές του λαού. For the prayers of the people to bring fire of the Holy Spirit. Και έτσι θα προσθέτει ο Κύριος τα πλήθη στην Εκκλησία. And in that way, Christ will add the multitudes to the church. Και βεβαίως η φωτιά του Πνεύματος του Αγίου δεν σταματάει εκεί. And of course the fire of the Holy Spirit doesn't end there. Έφερναν στις πλατείες. They brought to the squares. Τους ασθενείς και τους βάζαν πάνω σε κλίνες και κρεβάτια. The sick people and they put them on couches and beds. Για να επισκιάσει η σκιά του Πέτρου. So at least the shadow of Peter passing by might fall upon them. Η σκιά του Πέτρου. The shadow of Peter. Ούτε καν να ακουμπήσει ο ίδιος ο Πέτρος. Not even for Peter to touch, just his shadow. Αδελφοί, το διανοούμαστε. My brethren, do we comprehend this? Πέρναγε η σκιά του Πέτρου. The shadow of Peter would pass. Και οι ασθενείς γίνονταν καλά. And the sick became well. Το συνειδητοποιούμε. Do we realize this? Η σκιά. The shadow. Φανταστείτε το έργο της φωτιάς
του Πνεύματος του Αγίου. Just think of the work of the fire of the Holy Spirit. Φανταστείτε τι γινόταν εκείνη τη στιγμή στο λαό του Θεού. Just think what happened that moment in the people of God. Να υπάρχουν πλατείες γεμάτες με αρρώστους. There were squares full of sick people. Ο Πέτρος να σηκώνει τα χέρια. Peter would lift up his hands. Να φεύγει η σκιά του. His shadow would be cast. Και να θεραπεύονται οι ασθενείς. And the sick were healed. Το διανοούμαστε, αδερφοί. Do we understand this? Μα είναι δυνατόν αυτό να γίνει σήμερα? But is it possible for this to happen today? Είναι δυνατόν να περνάει η σκιά κάποιου? Is it possible for someone's shadow to pass by? Και να θεραπεύονται οι ασθενείς. And for the sick to be healed. Εδώ πάω τόσα χρόνια μπροστά στον άβολο να με αλείψουν οι αδερφοί με λάδι και τίποτα δεν γίνεται. For many years I go in front of the church so the elders can anoint with oil and nothing happens. Πού είναι η καρδιά σου όταν πας? Where is your heart when you go? Πού είναι η φωτιά του Πνεύματος του Αγίου στη ζωή σου? Where is the fire of the Holy Spirit in your life? Για να έρθει η φωτιά του Πνεύματος του Αγίου και να πας μετά για το ευχέλαιο να δεις τι θα γίνει. When the fire of the Holy Spirit comes in your life and you go for healing, you'll see what will happen. Γιατί είναι γεγραμμένος λόγος. Because it's the written word. Αλλά εργάζεται το Πνεύμα του Θεού. But the Holy Spirit works. Και εξητάει ο λαός του Θεού. And the people of God ask. Ζήτα, αδελφέ μου και αδελφή μου, τη φωτιά του Πνεύματος του Αγίου. Seek and ask, brother and sister, the fire of the Holy Spirit. Ερχόντουσαν και τα πλήθη από τις άλλες πόλεις στην Ιερουσαλήμ. And also a multitude gathered from the surrounding cities to Jerusalem. Δεν έφτανε μόνο η Ιερουσαλήμ. Jerusalem wasn't enough. Ερχόντουσαν και από τις άλλες πόλεις. Other people from other cities arrived also. Πού να προλάβει ο καημένος ο Πέτρος? How could Apostle Paul get to everyone? Ακόμα και με τη σκιά του γίνονταν θαύματα. And even with his shadow, miracles happened. Γιατί όταν έρχεται η φωτιά του Πνεύματος του Αγίου, because when the fire of the Holy Spirit comes, σταματάει ο χρόνος. Time stops. Δεν είναι ο Πέτρος που θα προλάβει, αδελφοί. It's not Peter who has to do all these things. Το Πνεύμα το Άγιο εργάζεται. The Holy Spirit works. Το Πνεύμα το Άγιο εργάζεται στη ζωή σου. The Holy Spirit works in your life. Το Πνεύμα το Άγιο τα έχει όλα κάτω από τον έλεγχό του. The Holy Spirit has everything under control. Εμπιστεύσου, λαέ του Θεού, τη φωτιά του Πνεύματος του Αγίου. Trust people of God, the fire of the Holy Spirit. Ακόμα δεν την έχεις εμπιστευθεί. You haven't trusted it yet. Ακόμα δεν την έχεις εμπειρευθεί. You still haven't experienced it. Ακόμα δεν την έχεις δει. You still haven't seen it. Ό,τι έχεις δει είναι τίποτα, τόσο. What you've seen is just a speck. Αλλά όταν θα έρθει η φωτιά, θα δεις τα αποτελέσματά της στη ζωή σου. But when the fire comes, then you'll see results in your life. Και θα πεις, Κύριε, πού ήμουνα τόσο καιρό? And you say, Lord, where was I all this time? Τι έκανα τόσο καιρό? What did I do all this time? Πού ξόδευα την ενέργειά μου τόσο καιρό? Where did I waste my energy all this time? Βοήθησε με, Κύριε, να μην χάσω άλλο χρόνο. Lord, help me not lose any more time. Βοήθησε με να καταλάβω τι σημαίνει αυτό το εδάφιο που διαβάζω τόσο συχνά. Help me understand that verse which I reread over and over again. Εξαγοραζόμενοι τον καιρό. Redeeming time. Και τότε θα δεις το έργο του Κυρίου στη ζωή σου. And then you'll see the work of God in your life. Θα δεις το Χριστό να είναι η κεφαλή σου. You will see Christ being your head. Θα δεις τη φωτιά του Πνεύματος του Αγίου να κατακαίει τα πάντα μέσα σου. You see the fire of the Holy Spirit burn everything in your life. Και θα δεις την Εκκλησία του Χριστού να την ευλογεί ο Χριστός. And you see the Church of Christ being blessed by Christ. Ήρθε, αδέλφια μου αγαπημένα. My brethren, may. Το Πνεύμα του Θεού. The Holy Spirit. Να ξεσηκώσει όλων μας τις καρδιές. Stir up all our hearts. Όλων μας τις καρδιές. All our hearts. Όχι ενός, όχι δύο. Not one or two. Όλων. All our hearts. Και ξέρετε, εάν σε έναν έρθει αυτός ο ξεσηκωμός. And if now this stirring just comes to one person. Σιγά σιγά αυτή η φωτιά θα μεταδίδεται και στον άλλον. This fire will be transmitted to everyone. Γιατί η φωτιά δεν κρύβεται. Because fire cannot be hid. Δεν μπορείς να την κρύψεις τη φωτιά. You can't cover up a fire. Καίει. It burns. Ξεσηκώνει. It stirs up. Ενδυναμώνει. It empowers. Βλέπεις τη χάρη του Θεού σε αυτόν τον άνθρωπο. You see the grace of God on that person. Γι' αυτό, αδέρφια μου, and that's why, my brethren, ας εξητήσουμε τη φωτιά του Πνεύματος let's του Αγίου. Let's seek the power of the Holy Spirit. Και τότε θα δούμε μια άλλη εκκλησία. And then we'll see another type of church. Θα δούμε διαφορετικά τον εαυτό μας. We'll see ourselves differently. Όχι όπως ήμασταν εχθές και προχθές. Not as we were yesterday and the day before. Αλλά με σημεία και με τεράστια μέσα στη ζωή μας. But with signs and wonders in our life. Ήρθε
May ο Κύριος να το κάνει. The Lord do this. Και εμείς να το εξητήσουμε. And for us to seek this. Amen. Amen.